και δεν κολλούσατε. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες θερμά για την παρουσία σας στο σημερινό κάλεσμα να ενώσουμε τη φωνή μας και τη δράση μας απέναντι σε έναν μεγάλο κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον, σε ένα μεγάλο κίνδυνο για το δημόσιο χώρο, σε ένα μεγάλο κίνδυνο για την ίδια τη μορφή, τη φυσιογνωμία της χώρας μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που πριν από εμάς έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τον ίδιο λόγο δεκάδες οργανώσεις του οικολογικού χώρου, επιστημονικοί φορείς, αυτοδιοικητικοί φορείς, εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών και φυσικά τα κινήματα που πάντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Πριν από λίγο είδαμε μόνο ορισμένες σκηνές, μόνο ορισμένες εικόνες που χαρακτηρίζουν την πατρίδα μας, μόνο ορισμένες εικόνες, παραδεισένιες εικόνες, που κάποιοι πιστεύουν ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ξαναδούμε τουλάχιστον έτσι. Και κυρίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους. Προφανώς το βίντεο αυτό μας έκανε να θυμώσουμε περισσότερο. Θέλω να επισημάνω ότι η παρουσία όλων σας σήμερα εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν πρόκειται για μία κομματική πρωτοβουλία, για μία πρωτοβουλία κομμάτων, αλλά για μία πρωτοβουλία πλατιάς συσπήρωσης πρωτίστως κοινωνικών αλλά και πολιτικών δυνάμεων πάνω σε έναν κοινό στόχο. Να προστατεύσουμε τους Αιγιαλούς και τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο της χώρας μας από μία ανεπανόρθωτη καταστροφή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μία μάχη που μας αφορά όλους και όλες. Όλες και όλους όσοι καταλαβαίνουν ότι σε κρίσιμες περιστάσεις όπως η σημερινή, κάθε πολίτης οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Όλες και όλους, ανεξάρτητα από διαφορές και επιμέρους εκτιμήσεις, ανεξάρτητα από κομματικούς υπολογισμούς και πολιτικές στρατηγικές. Όλες και όλους, την κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες, τα κινήματα, τους επιστήμονες, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, του τουρισμού και όχι μόνο. Γιατί το νομοθετικό τερατούργημα που κρύβεται κάτω από τον ψευδώνυμο τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία Αιγιαλού και παραλίας», τέτοιου είδους προστασία να μας λείπει, ποιος άραγε θα μας προστατεύσει από τέτοιου είδους προστάτες. Αυτό λοιπόν το νομοθετικό τερατούργημα δεν επιτρέπει, δεν προετοιμάζει και δεν κατοχυρώνει μόνο μια τεράστια και από πολλές απόψεις ανεπίστρεπτη και περιβαλλοντική και πολιτιστική καταστροφή, επιτρέπει, προετοιμάζει και κατοχυρώνει μια εθνική καταστροφή. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Οι ακτές, οι γυαλοί μας, οι παραλίες μας, οι παράκτιοι, οι αρχαιολογικοί μας τόποι είναι η ανάσα, είναι η ομορφιά, είναι η ελευθερία, είναι η ψυχή της πατρίδας μας. Είναι η ίδια η ιστορία μας, μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου και πολιτισμού, ο χώρος και ο τρόπος που οι Έλληνες ζουν και παλεύουν αιώνες τώρα. Είναι για να υποκύψω στην πίεση το λευκό και το γαλάζιο της πατρίδας μας. Και απέναντι στο λευκό και το γαλάζιο έρχεται το μαύρο της εκποίησης, ένα μαύρο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να περάσει η συγκυβέρνηση από το θερινό τμήμα της Βουλής και δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο με την επιδίωξη να γεμίσουν τα ταμεία των δανειστών, άρον-άρον βέβαια, όσο πιο γρήγορα μπορούν, διότι γνωρίζουν και αυτοί ότι η κλεψίδρα τελειώνει και ο χρόνος που μπορούν να κάνουν σε αυτή τη χώρα ό,τι θελήσουν τελειώνει. Βεβαίως, εδώ δεν πρόκειται απλά για μια ιδιωτικοποίηση σαν όλες τις άλλες.
όπως και η ιδιωτικοποίηση του 30% της ΔΕΗ, έτσι και αυτή, είναι η ιδιωτικοποίηση που ξεπερνάει όρια και λογικές. Και μάλιστα παραβιάζοντας το Σύνταγμα, τους νόμους, τις διεθνείς συνθήκες και περιφρονώντας τη θέληση του ελληνικού λαού. Επιτρέψτε μου όμως να στοιχειοθετήσω συνοπτικά, όσο πιο συνοπτικά μπορώ, αυτή την εκτίμηση. Με το νομοσχέδιο που αφορά σε ακτές, παραλίμνιες και παρόχθιες ζώνες, υπονομεύεται σε πρωτόγνωρο βαθμό το μέγεθος, το καθεστώς και ο χαρακτήρας της δημόσιας περιουσίας, αλλά και ευρύτερα η φύση, οι παραδόσεις και το μέλλον της χώρας. Ανατρέπεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη απόλαυση των δημόσιων αγαθών, η κατοχυρωμένη από αιώνες διάσταση των δημόσιων κτημάτων ως κοινής χρήσης εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Και επομένως προσβάλλεται ευθέως κάθε επιστημονική, δικαιακή και κοινή λογική. Με αυτό το νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής, όση έκταση θέλει κανείς θα την εκμεταλλεύεται χωρίς όρια. Όση και όποια έκταση θέλει κανείς θα την αποκόπτει από την κοινή χρήση, καταργώντας έτσι την ελεύθερη και ακόλυτη πρόσβαση στις ακτές. Όπου δεν περισσεύει ικανή έκταση παράχθεια ή παρόχθεια προς εκμετάλλευση, θα επιτρέπεται το μπάζωμα της θάλασσας, ώστε να μεγαλώσει το οικόπεδο και προσέξτε τη διαστροφή, το μπάζωμα θα μετριέται με τα κρεβάτια. Ο καθορισμός παραλίας δεν θα είναι υποχρεωτικός, δεν θα γίνεται αυτεπάγγελτα, ούτε θα έχει κάποιες ελάχιστες διαστάσεις. Οποιοδήποτε τετελεσμένο στο χώρο από πλευράς δόμησης, όχι απλώς θα νομιμοποιείται, αλλά θα αναγνωρίζεται και ως όριο που κατησχύει της οριοθέτησης του Αιγιαλού. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ως τώρα κύρωση γραμμής Αιγιαλού καλύπτει μόλις το 8% από τα 15 χιλιόμετρα της ακτογραμμής που έχει η πατρίδα μας. Συνοψίζοντας με δύο λόγια, πρόκειται για ένα νομοθετικό έκτρωμα που κατάφορα παραβιάζει το Σύνταγμα, την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έλεγα την ομολογία αιώνων από το ρωμαϊκό δίκαιο ήδη για την ακρίβεια, αλλά και τους στοιχειώδεις κοινούς τόπους παραβιάζει, τους στοιχειώδεις κοινούς τόπους της επιστημονικής κοινότητας. Παραβιάζει επίσης το κοινοτικό δίκαιο, αφού οι ακτές, οι παραλίες, οι αιγιαλοί της Ελλάδας, αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής μας θάλασσας της Μεσογείου, προστατεύονται από τη συνθήκη της Βαρκελώνης ως κοινή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Φίλες και φίλοι, αν κάτι περιγράφει με τον πιο απεχθή τρόπο την πολιτική του Πλιάτσικου, την πολιτική της πειρατείας σε βάρος της χώρας μας, της πειρατείας της ορέξης των πιο αρπακτικών κύκλων διεθνούς και ντόπιου κεφαλαίου. Αν κάτι λοιπόν περιγράφει με τον πιο απεχθή τρόπο αυτή την πολιτική, είναι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο. Και αν κάτι αντανακλά την πολιτική ποιότητα της συγκυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, είναι επίσης αυτό το νομοσχέδιο. Μιλούν συνήθως με μεγάλα λόγια για την πατρίδα. Και την ίδια στιγμή όμως είναι έτοιμοι να παραδώσουν δίχως δεύτερη σκέψη τους πιο όμορφους τόπους αυτής της πατρίδας στην καταστροφή. Μιλούν επίσης πολύ για ανάπτυξη. Αλλά κατανοούν την ανάπτυξη ως παράδοση σε κερδοσκόπους και τζογαδόρους. Μιλούν πολύ για την τουριστική βιομηχανία, αλλά την απαξιώνουν με τον πιο χυδαίο τρόπο, μετατρέποντας τις ακτές σε μπαζωμένα οικόπεδα και αναγορεύοντας την αρπακτή σε κατοχυρωμένη διανόμου πρακτική. Μετά την απόφασή τους την προηγούμενη εβδομάδα να παραβιάσουν το Σύνταγμα
και τον κανονισμό της Βουλής προκειμένου να αποτρέψουν τη συζήτηση για δημοψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση του 30% της ΔΕΗ, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης. Είναι βέβαιο ότι δεν θα διστάσουν να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία, να παραβιάσουν το Σύνταγμα, να εκφυλήσουν ακόμα και την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εκπροσωπούν έναν κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό εφιάλτη δίχως τέλος. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Και είναι καθήκον μας να τους σταματήσουμε. Και μπορούμε να τους σταματήσουμε. Γιατί οι 51 κατ' επιλογήν βουλευτές της πλειοψηφίας στο θερινό τμήμα της Βουλής που διαβοής ψηφίζουν για να αποφασίσουν αν θα εφαρμοστεί ή όχι το Σύνταγμα, δεν εκπροσωπούν παρά μία ισχνή μειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα που εκπροσωπούν δεν είναι η Ελλάδα που οραματίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Η Ελλάδα που εκπροσωπούν όσοι σκοπεύουν να φέρουν και να υποστηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό θα είναι Ελλάδα χωρίς την ελευθερία, τον πολιτισμό, την ομορφιά, τη μνήμη που έκανε την πατρίδα μας αυτό που είναι στους αιώνες. Δεν θέλουμε λοιπόν μια Ελλάδα με μπαζωμένη ιστορία, με πολιτισμό του μπετόν, με σειρματοπλεγμένες παραλίες. Και η άποψή μας είναι κατηγορηματική. Μπορούμε να το σταματήσουμε. Η απόψινή μας συνάντηση δείχνει το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, που σας προσκάλεσε σήμερα εδώ, επιμένει και θα επιμένει ότι ο μόνος δρόμος για να το πετύχουμε είναι ο δρόμος του κοινού αγώνα που γεννά και στηρίζει η κοινή μας αγωνία. Ο μόνος δρόμος είναι η από κοινού δράση, η ενότητα, το μέτωπο, η συμμαχία όλων εκείνων που θέλουν να υπερασπιστούν το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της ελάχιστης συνένεσης για τα μέγιστα αγαθά που βάλλονται, υποθηκεύονται και αφισβητούνται. Και εδώ, επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να υπάρχει κανένας δισταγμός. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει κανένας υπόγειος υπολογισμός. Κανένα κομματικό καπέλο, καμία κρυφή στρατηγική. Το διακύβευμα είναι τόσο κρίσιμο και η πολιτική της συγκυβέρνησης τόσο απροκάλυπτα καταστροφική που δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Να σώσουμε λοιπόν τους Αιγιαλούς, να σώσουμε τις ακτές, να σώσουμε τον πολιτισμό και τη μνήμη της πατρίδας μας. Αυτός είναι και πρέπει να είναι ο ένας και μοναδικός κοινός μας στόχος. Να δώσουμε από κοινού και με κάθε νόμιμο μέσο τη μάχη για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού τράφικινγκ στη Βουλή. Να δώσουμε από κοινού τη μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή, ώστε αν επιμείνουν να το φέρουν στο θερινό τμήμα, να μην περάσει. Και τέλος, να προειδοποιήσουμε με την ευκαιρία αυτή όλους όσοι εποφθαλμιούν τις παραλίες και τις ακτές της Ελλάδας να το σκεφτούν και μια δεύτερη φορά. Όπως το θέμα της ΔΕΗ, έτσι και στους Αιγιαλούς, ο αγώνας μας δεν πρόκειται να σταματήσει στη Βουλή. Ακόμα και αν το νομοσχέδιο περάσει από το θερινό τμήμα, ο κάθε αετονύχης πλατσικολόγος δήθεν επενδυτής θα μας βρει μπροστά του. Ο κάθε επενδυτής εντός εισαγωγικών που θα επιχειρήσει να φράξει, να μπαζώσει, να καταστρέψει και το πιο μικρό τμήμα της πατρίδας μας θα μας βρει μπροστά του. Και ξέρουμε πώς. Έννοια τους. Ξέρουμε πώς. Από τις Κουριές ως το Ελληνικό, από τη Λευκύμη ως την Κερατέα,
από την προστασία των δασών μέχρι την προστασία των πάρκων στις πόλεις μας, ξέρουμε τον τρόπο. Ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αυτό δηλαδή που μας δάνεισαν οι επόμενες γενιές, για να τους το παραδώσουμε ακέραιο. Συλλογικά, μαζικά, αγωνιστικά, μπροστά σε κάθε μπουλντόζα που θα απειλήσει την ομορφιά, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Είναι μακριά νυχτωμένοι και θα βγουν χαμένοι στο τέλος όσοι πιστεύουν ότι οι πολίτες, τα κινήματα, οι τοπικές κοινωνίες, η ελληνική κοινωνία θα δεχθούν με σταυρωμένα τα χέρια την καταστροφή που κάποιοι βαφτίζουν ως επενδύσεις. Θα μας βρουν μπροστά τους ενωμένους και αποφασισμένους. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επερχόμενη κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση που θέλουμε να εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να έχει ως πρώτο στόχο την κοινωνική σωτηρία, δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να συνομολογήσει τη συνέχιση της καταστροφής εν ονόματι της συνέχειας του κράτους. Διότι δεν είναι συνέχεια του κράτους η συνέχεια του κομματικού και επιχειρηματικού παρακράτους. Και επειδή, όπως λένε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς επενδυτές, ο καλύτερος λογαριασμός εδώ είναι ένας. Κάτω τα χέρια από τους Αιγιαλούς, κάτω τα χέρια από τις παραλίες, κάτω τα χέρια από τις ακτές, τον πολιτισμό και τις μνήμες της πατρίδας μας. Γιατί δεν θα βρείτε μπροστά σας τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρείτε μπροστά σας τα κόμματα ή τους βουλευτές που διαφωνούν. Θα βρείτε μπροστά σας τις τοπικές κοινωνίες, αποφασισμένους άνδρες και γυναίκες να προστατεύσουν την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου τους, να προστατεύσουν τον τόπο που θα ζουν τα παιδιά τους. Θα βρείτε μπροστά σας το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάμε και θα είναι νικηφόρος. Να διασώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να διασώσουμε το δημόσιο χώρο. Τις ακτές και τους αιγιαλούς της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ.